Γεια σας. Αυτό είναι ένα άλλο βίντεο για το πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο των Windows. Τώρα θα δημιουργήσουμε ένα βίντεο με μια συλλογή από φωτογραφίες και ένα αρχητικό απόσπασμα, τα οποία τα έχω μαζέψει εδώ. Είναι κάποιες φωτογραφίες και ένα αρχείο ήχου και θα φτιάξουμε ένα βίντεο στυλ slide show. Να ανοίξουμε λοιπόν το πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο των Windows. Είναι λοιπόν εδώ θα δημιουργήσω ένα νέο έργο. Θα δώσω ένα ονόμα στο έργο μου. Πατήσω OK. Και τώρα μπορώ να προσθέσω τα στοιχεία του έργου, τις εικόνες μου και τα βίντεο. Το αρχείο ήχου δεν μπορείτε να το προσθέσετε εδώ. Θα δούμε στη συνέχεια πώς γίνεται. Εδώ έχω μόνο κάποιες εικόνες και μπορώ να τις βάλω είτε μία-μία είτε όλες μαζί στην, στον πίνακα διάταξης. Αν δεν είμαι στη σειρά που θέλω μπορώ να αλλάξω τη σειρά σέρνοντας. Και βλέπουμε ότι οι εικόνες αυτόματα παίρνει κάθε μία-μία διάρκεια τριών δευτερολέπτων. Μπορώ αυτό να το αυξήσω αν θέλω. Θα το αφήσω λοιπόν εγώ τώρα στα 3 δευτερόλεπτα το καθένα. Μπορώ να βάλω παραπάνω διάρκεια ή να γράψω εδώ ένα νούμερο. Και έτσι έχω κατευθείαν ένα slide show, ένα βίντεο με τις εικόνες. Πάμε λίγο τώρα όμως να φτιάξουμε κάποια πράγματα. Το θέμα που δημιουργείται όταν βάζω εικόνες που έχουν διαφορετικές διαστάσεις και διαφορετικό λόγο διαστάσεων. Για παράδειγμα εδώ η εικόνα που είναι, έχει προσανατολισμό κάθετο αναγκαστικά για να χωρέσει την εικόνα δημιουργείται όλη αυτή η μαύρη περιοχή. Έχουμε μια επιλογή με το πρόγραμμα αυτό εδώ που είναι το κουμπάκι να το κάνω κατάργηση μαύρων γραμμών, στην ουσία να μεγαλώσει και να πιάσει όλο το χώρο, αλλά βέβαια θα κόψει πάνω και κάτω ή να το αφήσω όπως ήταν πριν. Αλόγως τι θέλουμε να κάνουμε. Εδώ βλέπουμε ότι μεγαλώνει και αρχίζει και φαίνεται λίγο η εικόνα λίγο πιο θολή. Ίσως θα έπρεπε να έχουμε τη φωτογραφία σε καλύτερη ανάλυση. Και εδώ υπάρχει ένα μαύρο δεξιά-αριστερά. Μπορώ να το βγάλω με αυτό εδώ. Τώρα μπορώ να βάλω τους τίτλους, το κείμενο πάνω σε κάθε εικόνα με το κουμπάκι εδώ κείμενο γράφω λοιπόν το κείμενο προσθέτω ένα στυλ καταρχήν την θέση του θα το βάλω εγώ αριστερά και ένα στυλ θα το αφήσω εγώ απλό και τη διάρκεια την αφήνω να είναι γιατί είναι μικρό έτσι καλώς το βίντεο την αφήνω να είναι όλη η διάρκεια του κειμένου να είναι σε όλο το κλίπ το των τριών δευτερολέπτων κύρω να αποθηκεύσουμε το τέλος το ίδιο θα κάνω και στις άλλες εικόνες. Και τώρα λοιπόν έχω βάλει και το κείμενο και μπορώ θέλω να συνεχίσω με κάποια ευ, εφέ για το βίντεο εδώ, για κάθε εικόνα μπορώ να βάλω ένα εφέ κίνησης για παράδειγμα με το κουμπάκι κίνηση έχει διάφορα εφέ κίνησης, π.χ. το μεγέθηση προς τα δεξιά, θα κάνει μια μεγέθηση και θα κεντράρει προς τα δεξιά. Το βάζω λοιπόν αυτό ή να βάλω κάποιο εφέ εδώ σε αυτό ένα φίλτρο όχι εφέ που αλλάζει το χρώμα. Ας πούμε αυτό εδώ αλλάζει κάπως τα χρώματα και υπάρχουν και κάποια εφέ τρισδιάστατα, πιο προχωρημένα εφέ, δεν θα το δείξω τώρα αυτό. Και να βάλουμε και μια κάρτα τίτλου, η οποία μπορεί να μπει στην αρχή, στο τέλος όπου θέλουμε. Θα βάλω εγώ μια κάρτα για τους υπότιτλους και θα ορίσω το φόντο της, κάποιο άλλο χρώμα, ένα διαφορετικό. Και να βάλω ένα κείμενο, θα γράψω εδώ λοιπόν το κείμενό μου, θα διαλέξω το στυλ, τη θέση να είναι στη μέση και το στυλ, για να δούμε κάποιο άλλο στυλ, κάτι τέτοιο λοιπόν και πατάω τέλος. Και έχουμε τελειώσει λοιπόν με το βίντεο, μένει να βάλουμε τη μουσική υπόκρουση. Τώρα στο πρόγραμμα αυτό Μπορώ να βάλω μια μουσική υπόκριση έτοιμη με το κουμπάκι εδώ. Να διαλέξω... <Κι> Ένα από αυτά εδώ, να ρυθμίσω την ένταση της μουσικής και ο χαμηλό θα το βάλω. Και τώρα λοιπόν, αν πάω στην αρχή, θα έχω αυτόματα θα μπει και η μουσική υπόκρουση για το βίντεό μου. Υπάρχουν αρκετά κομμάτια λοιπόν που υπάρχουν εδώ έτοιμα και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Εγώ όμως γιατί έχω ένα άλλο κομμάτι δικό μου θα το βγάλω αυτό, θα βάλω κανένα για παράδειγμα και θα πατήσω προσαρμοσμένος ήχος όπου εδώ μπορώ να βάλω μια άλλη μουσική υπόκρουση ή αν κάνω μια αφήγηση να βάλω ένα αρχείο που έχω γραφήσει με μια αφήγηση με την ομιλία μου ένα αιχητικό εφέ ή γενικά οποιοδήποτε ένα άλλο ήχο δικό μου. Θα βάλω λοιπόν προστίκι ήχου, εδώ προστίκι αρχείο ήχου και θα βάλω αυτό το αρχείο που έχω στο φάκελο. Επειδή θέλω να μπει σε όλο το κομμάτι βίντεο και όχι μόνο σε κάποια εικόνα, θα το μετακινήσω λοιπόν εδώ να πάει στην αρχή και θα σύρω λοιπόν αυτό εδώ. Και τώρα έχει πάει και τώρα έχει πάει στην αρχή του βίντεο. Εδώ θέλει λοιπόν λίγο προσοχή. Μετακινούμε το κομμάτι και μετά το μεγαλώνουμε από δεξιά. Πατάω λοιπόν τέλος. Να πάω στην αρχή. Άρα λοιπόν έχει μπει και το ηχητικό απόσπασμα. Και τώρα θα κάνω την εξαγωγή, ολοκλήρωση του βίντεο, εξαγωγή και θα διαλέξω χαμηλή ποιότητα. Θα πατήσω λοιπόν εξαγωγή, στο, στο φάκελο εικόνες θα γίνει η εξαγωγή. Και μόλις ολοκληρωθεί η εξαγωγή θα ανοίξει το παράθυρο με το τελικό βίντεο. Για να δούμε λοιπόν και εδώ στις εικόνες μου υπάρχει το έργο 2 που είναι εδώ. Αυτά λοιπόν για το πώς θα κάνω ένα βίντεο με εικόνες με το πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο των Windows.